Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάποια βασικά στοιχεία της αντοχής υλικών. Όταν λέμε αντοχή υλικών, μιλάμε για ένα κλάδο της μηχανικής. Η μηχανική είναι το ευρύτερο γνωστικό πεδίο που περιλαμβάνει και την αντοχή υλικών. Κλάδι της μηχανικής είναι η στατική, η δυναμική, οι ταλαντώσεις. Και προφανώς και ερχόμαστε και στην αντοχή υλικών, την οποία μπορούμε να την δούμε ως μηχανική του παραμορφώσιμου σώματος, σαν έννοια, η βιβλία που μπορούμε να δούμε με αυτόν τον τίτλο, που αναφέρονται στις ίδιες αρχές. Στο κομμάτι της στατικής και στην δυναμική, και στις, όχι στις ταλαντώσεις, μιλάμε για σώματα τα οποία δεν λαμβάνουμε υπόψη την παραμόρφωση, ουσιαστικά και το υλικό τους στην ανάλυση. Δηλαδή, όταν μελετάμε στατικά ένα πρόβλημα, τότε το ερώτημα είναι πώς είναι η δύναμη και πώς είναι η ροπή. Η δύναμη και η ροπή δεν εξαρτάται σαν αποτέλεσμα από το υλικό και ανάλογα, αν μιλάμε για ένα δοκάρι, ούτε καν και από την διάσταση της διατομής του. Οπότε υπάρχει η μηχανική που ο σκοπός της είναι να απαντήσει σε κάποια βασικά ερωτήματα και έχουμε τη μηχανική του απαραμόρφωτου σώματος, που είναι η στατική και η δυναμική, και έχουμε και τη μηχανική του παραμορφώσιμου σώματος που μέσα της εμπεριέχει την αντοχή των υλικών. Για να πούμε ότι ένα σώμα παραμορφώνεται όταν δέχεται μία δύναμη, το πόσο παραμορφώνεται είναι προφανές ότι εξαρτάται από το υλικό, γιατί αν είχα ένα κύβο ο οποίος ήταν λάστιχο και το πίεζα με το δάχτυλό του, άλλη είναι η παραμόρφωση σε σχέση με ήταν αλουμίνιο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν εμπλέκεται το υλικό, τότε το υλικό επηρεάζει τις παραμορφώσεις, άρα μπαίνουμε στη μηχανική του παραμορφώσιμου σώματος όταν μιλάμε για αντοχή υλικών. Και έχουμε και η αντοχή των υλικών, και από εκεί παίρνει και το όνομά της, μπορεί να μας απαντήσει στο ερώτημα αν μια δομή, μια κατασκευή τελικά αντέχει ή δεν αντέχει με βάση τις ιδιότητες του υλικού που χρησιμοποιείται. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αν αντέχει ή δεν αντέχει τα φορτία που δέχεται η κατασκευή, έχουμε την κύρια έννοια την οποία χρησιμοποιούμε στην αντοχή υλικών, η οποία λέγεται τάση. Η τάση, εσείς που είστε ηλεκτρολόγοι, μην την μπερδεύετε με την τάση που λέμε volt στα ηλεκτρολογικά ζητήματα. Εδώ μιλάμε για τη μηχανική τάση, την οποία θα δούμε τι συμβολίζει, σε τι αναλογεί αυτό το μέγεθος. Και αυτό είναι το κρίσιμο λοιπόν μέγεθος, η κρίσιμη έννοια, η οποία μπορεί να μας απαντήσει για το αν ένα υλικό ή μια κατασκευή ή ένα σώμα αντέχει ή δεν αντέχει. Και όπως είπα προηγουμένως, το άλλο μεγάλο ζητούμενο είναι το πώς παραμορφώνεται. Τώρα χρησιμοποιώ εδώ στην πρόταση τη λέξη στρέβλωση, σαν να το πω, αν βρίσκαμε την αγγλική αντίστοιχη λέξη, εδώ θα χρησιμοποιούσα την λέξη deformation στο στρέβλωση, ενώ στην παραμόρφωση θα χρησιμοποιούσα τον όρο strain. Ο όρος strain αντιστοιχεί λοιπόν σε κάτι το οποίο είναι, να το πω, πιο αδιάστατο σε σχέση με την στρέβλωση, που είναι και αυτή παραμόρφωση, αλλά είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τις μονάδες, έχει μονάδες μέτρησης. Δηλαδή το deformation έχει πόσο παραμορφώθηκε, μετατοπίστηκε λοιπόν, ζουλίστηκε το υλικό μέσα ένα εκατοστό, ένα χιλιοστό, 10 χιλιοστά.
ενώ η παραμόρφωση έχει μια γενικότερη, δηλαδή τη χρησιμοποιούμε σαν έννοια και έχει μια γενικότερη σημασία για να βγάλουμε συμπεράσματα κατά πόσο τελικά στρεβλώνεται ή δεν στρεβλώνεται, ή να το χρησιμοποιήσω πιο απλά, παραμορφώνεται μια κατασκευή σε σχέση με την αρχική του κατάσταση. Άρα έχουμε δύο πολύ βασικές έννοιες και πραγματικά ένα μάθημα αντοχής υλικών ασχολείται με το ποιος είναι ο τύπος της τάσης και ποιος είναι ο αντίστοιχος μαθηματικός τύπος της παραμόρφωσης για κάθε είδους φόρτιση. Αυτό είναι το αντικείμενο όλης της αντοχής των υλικών. Άρα, μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε ανάλογα τη φόρτιση, πόσο είναι η τάση και πόσο είναι η παραμόρφωση. Από την τάση μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα αν αντέχει ή δεν αντέχει το υλικό. Από την παραμόρφωση μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα στην πράξη, για σκεφτείτε, αν παραμορφωθεί πολύ ένα δομικό μέρος, μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα δομικά μέρη ή να μην επιτελεί πλέον το λειτουργικό σκοπό του, χωρίς να κατά ανάγκη να έχουμε φτάσει σε κάποια θράψη ή σε κάποια μόνιμη παραμόρφωση. Άρα η παραμόρφωση γενικότερα παίζει και αυτή το ρόλο της για την εντός εισαγωγικών αντοχή ενός συστήματος ή μιας κατασκευής. Και πλην των τάσεων και των παραμορφώσεων, ερχόμαστε στο κομμάτι της αστοχίας. Η αστοχία, όπως είπαμε και στο προηγούμενο κομμάτι, την προηγούμενη ώρα, έχει διαφορετικές μορφές. Η μία είναι η θράψη. Όμως δεν είναι η μοναδική. Εξηγήσαμε και για την παραμόρφωση, που και αυτό που είπαμε πριν για την παραμόρφωση, αστοχία είναι. Ο λυγισμός, όπου είναι ένα πρόβλημα ευστάθειας, θα το εξηγήσουμε κάποια στιγμή τι σημαίνει ευσταθής ισορροπία, ασταθής ισορροπία σε μια κατασκευή και το καθεξής και πώς μπορεί να προέλθει ο λυγισμός. Το να πάρει ένα δομικό μέρος μια μόνιμη παραμόρφωση που οφείλεται στο να περάσει τη διαρροή του, όπως λέμε το υλικό. Είναι ένα άλλο είδος αστοχίας. Άρα ασχολείται και με τις διαφορετικές μορφές αστοχίας που μπορούν να προέλθουν σε ένα υλικό από διαφορετικές συνθήκες. Είτε είναι μηχανικά φορτία, είτε είναι άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως είναι η θερμοκρασία. Οπότε η κατανόηση των αρχών της αντοχής υλικών είναι σημαντική γιατί περιέχει λοιπόν τις εξισώσεις και τους κανόνες που αυτά εμπεριέχονται τελικά σε κανονισμούς, σε προδιαγραφές και χρησιμοποιούνται στις αρχές ενός σχεδιασμού μιας οποιασδήποτε κατασκευής. Για να πετύχουμε μία ανάλυση, είτε αυτή είναι με βάση την κλασική μηχανική, είτε είναι με βάση μια μεθοδολογία όπως είναι τα πεπερασμένα στοιχεία, είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ανάλυσης, την απάντηση στα ερωτήματα μας τη δίνει πάντα η ισορροπία. Είτε είναι πρόβλημα λοιπόν στατικό, πάλι η στατική ισορροπία θα μας το δώσει. Είτε είναι πρόβλημα δυναμικό, θα μας το δώσει η αντίστοιχη δυναμική ισορροπία, την απάντηση. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε μια ισορροπία και έχουμε την ισορροπία του παραμορφώσιμου σώματος. Ποιες είναι οι παράμετροι οι οποία περιλαμβάνει αυτή η ισορροπία? Κατά βάση είναι αυτό το οποίο λέμε οι γενικευμένες δυνάμεις. Η δύναμη είναι μια έννοια την οποία την γνωρίζετε από το γυμνάσιο Λύκειο, την καταλαβαίνουμε πολύ καλά και στην πράξη και στη φύση έξω.
Έχει διαφορετικές μορφές. Μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους σε ένα σώμα ή να κάνουμε εμείς την υπόθεση για το πώς αυτή παρουσιάζεται σε ένα μαθηματικό μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε για να αναλύσουμε ένα σώμα. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση που η δύναμη είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο. Έχουμε την περίπτωση όπου η δύναμη κατανέμεται σε μία γραμμή, άρα έχουμε ένα κατανεμημένο φορτίο πάνω σε μία γραμμή, ή η δύναμη κατανέμεται σε μία επιφάνεια στο σώμα. Άρα, αντίστοιχα, έχουμε την τρίτη μορφή λοιπόν που μπορεί να παρουσιαστεί μία δύναμη. Και έχουμε και αυτό το οποίο ονομάζεται body force, όπου είναι μια δύναμη που έρχεται από ένα σώμα από απόσταση, όπως είναι η βαρυτική δύναμη, και η οποία εφαρμόζεται στο κέντρο βάρους αυτού του σώματος. Οπότε έχουμε αυτές τις μορφές που μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα πρόβλημα ως εξωτερικό φορτίο ή δύναμη. Όπως θα δούμε και στην ανάλυση για τα πεπερασμένα στοιχεία, χρησιμοποιούμε όταν πάμε να αναλύσουμε ένα σώμα ή μια δομή ή μια κατασκευή. Στο μοντέλο μας έχουμε τη γεωμετρία, έχουμε τις στηρίξεις και έχουμε και τα φορτία. Προηγουμένως είδαμε τα φορτία, αυτά είναι μηχανικά, αν είναι δύναμη λοιπόν, πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και ποιες είναι οι μορφές της πάνω σε ένα σώμα. Αντίστοιχα, σε μια κατασκευή έχουμε και τις στηρίξεις. Και κάνω μία παρένθεση για να δούμε τι εστί κατασκευή. Κατασκευή σημαίνει ότι έχουμε μία δομή η οποία μπορεί, έχει την ικανότητα να παραλάβει χωρίς να κινηθεί κάποια φορτία. Όποια λοιπόν δομή έχει την ιδιότητα αυτή, δηλαδή να μπορεί να παραλάβει κάποια φορτία και να μείνει σταθερή, ονομάζεται κατασκευή. Για να μείνει σταθερή όμως μία κατασκευή, πρέπει να έχουμε και στηρίξεις, κάτι το οποίο να το συγκρατεί. Διαφορετικά, αν δεν είχαμε κάτι να το συγκρατήσει, τότε θα είχαμε το αποτέλεσμα της δύναμης, όπως μας λέει ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, όταν η συνιστημένη των δυνάμεων δεν είναι μηδέν, τότε έχουμε το m επί α, άρα έχουμε την κίνηση και την επιτάχυνση. Κίνηση θα μπορούσαμε να έχουμε και αν η συνιστημένη των δυνάμεων ήταν μηδέν, αλλά δεν είχαμε ταχύτητα σταθερής με βάση την ειδική κατάσταση, αλλά αν ένα σώμα στηρίζεται κάπου, τότε αν του δώσω κάποιες δυνάμεις και κάπου στηρίζεται, για να μείνει στην κατάστασή του ακίνητο, πρέπει να ισορροπήσουν αυτές οι δυνάμεις οι εξωτερικές με τις δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις στηρίξεις. Οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις στηρίξεις ονομάζονται αντιδράσεις. Και γενικά βλέπουμε εδώ κάποιες εικόνες που δείχνει το είδος της σύνδεσης και το είδος της αντίστοιχης αντίδρασης που θα είχαμε ανάλογα με την περίπτωση που έχουμε. Εδώ, παραδείγματος χάρη, σε αυτήν εδώ την εικόνα, εδώ ο πρόβολος είναι πακτωμένος στον τοίχο. Σε αυτήν την περίπτωση, αν σκεφτούμε, το σημείο στη στήριξη, δηλαδή αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο στηρίζεται αυτή η δοκός που είναι η πάκτωση, τότε δεν μπορεί να μετατοπιστεί αυτό το σημείο και αν σκεφτούμε δεν μπορεί και το σημείο να περιστραφεί. Αν κάνουμε για οποιασδήποτε φύσης, να το πω στήριξη, αυτή την αναλογία, δηλαδή το σημείο στήριξης, αν εμποδίζεται στο να μετατοπιστεί ή να περιστραφεί, θα καταλάβουμε
και την φύση των αντιδράσεων που αναπτύσσονται καθώς επιβάλλεται η συγκεκριμένη στήριξη. Οπότε, εδώ λοιπόν που έχουμε μία πάκτωση και δεν επιτρέπεται προφανώς να μετατοπιστεί ο πρόβολος οριζόντια, τότε οριζοντίως θα έχω και μία αντίδραση. Γι' αυτό και βλέπω αυτήν εδώ τη δύναμη F. Χ θα είναι αυτή, είναι μικρό το πρωτογράμμα, δεν φαίνεται. Και προφανώς αυτό το σημείο δεν μπορώ να το μετατοπίσω πάνω κάτω, γι' αυτό και εμποδίζεται η μετατόπιση σε μία κατεύθυνση, σημαίνει αντίδραση δύναμη στην ίδια διεύθυνση. Οπότε, εφόσον δεν μπορεί να μετατοπιστεί πάνω κάτω, έχω μια δύναμη αντίδραση πάνω κάτω. Και αν μιλάμε για την επίπεδη κατάσταση, αν αυτό το σημείο δεν μπορεί να περιστραφεί, τότε όταν εμποδίζεται η στροφή ως προς έναν άξονα, τότε η αντίδραση η οποία αναπτύσσεται είναι η ροπή. Εδώ έχω κάνει λάθος, είναι όχι η στροφή, η ροπή. Στο διορθώσω σου τώρα. Άρα, γενικότερα, σε μία κατασκευή τι έχω. Έχω τη γεωμετρία της, έχω το υλικό της, έχω τα εξωτερικά φορτία που είπαμε ποια μπορεί να είναι, έχω τις στηρίξεις μου και στις στηρίξεις θα αναπτυχθεί η αντίστοιχη αντίδραση ανάλογα την περίπτωση. Αν δούμε αυτήν εδώ τώρα την περίπτωση, όπου αυτή λέγεται άρθρωση, σκεφτείτε ότι είναι σαν να έχουμε ανοίξει μία τρύπα σε αυτήν εδώ τη δοκό και έχουμε περάσει ένα πύρο. Σε αυτή την περίπτωση το σημείο αυτό δεν μπορεί να μετατοπιστεί ούτε οριζόντια ούτε κατακόρυφα. Γι' αυτό και έχουμε δύο αντιδράσεις δυνάμεις στις δύο κατευθύνσεις, στις δύο διευθύνσεις. Ενώ αν σκεφτούμε το σημείο επειδή υπάρχει ο πύρος, αν το έχω κόψει αυτό, δεν με ενδιαφέρει τι έχει στη συνέχεια κατασκευή, τότε αυτό πράγματι θα μπορούσε γύρω από τον πύρο να περιστραφεί η δοκός. Άρα, εδώ αυτή η άρθρωση μας δίνει ελευθερία στην περιστροφή. Άρα, επειδή μας δίνει ελευθερία στην περιστροφή, δεν έχουμε αντίδραση σε ροπή. Γιατί εδώ στην πάκτωση τι συμβαίνει, αν είχα μία δύναμη που θα προσπαθούσε να μου περιστρέψει το σημείο, τότε θα είχα μία αντίστοιχη ροπή, ίση και ισοδύναμη, η οποία και αντίθετη, ώστε να μου μηδενίσει σε ισορροπία αυτήν την τάση που είχα να περιστρέψω το σώμα και γι' αυτό θα παραμείνει στην αρχική του κατάσταση το σώμα. Οπότε, στην πράξη έχουμε διαφορετικές συνθήκες και ανάλογα την περίπτωση, όταν φτιάχνει κάποιος ένα μαθηματικό μοντέλο, θα πρέπει να θεωρήσει ότι ανάλογα με τη στήριξη που έχει, έχω και τις αντίστοιχες δυνάμεις ή αντιδράσεις. Οπότε, γενικά, όταν πάει κάποιος να αναλύσει μία κατασκευή, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνει είναι να πάρει την ισορροπία. Επειδή μιλάμε για κατασκευή, μιλάμε για στατική ισορροπία. Επειδή μιλάμε για στατική ισορροπία, μιλάμε για τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα. Πώς, τι σημαίνει πρώτος νόμος του Νεύτωνα? Σίγμα τον F ίσο με το 0. Και σίγμα προφανώς τον M είναι ίσο με το 0. Η ροπή είναι ένα αποτέλεσμα από μία δύναμη. Οπότε, αν έχουμε ισορροπία στο χώρο, επειδή όπως λέμε και στην ορολογία των πεπερασμένων στοιχείων, υπάρχουν 6 βαθμοί ελευθερίας για κάθε σημείο στο χώρο. Για σκεφτείτε, ένα σημείο μπορεί να μετατοπιστεί στον χ, ψ και z και μπορεί να περιστραφεί αντίστοιχα στο χ, ψ και z. Άρα, για τις αντίστοιχες κινήσεις, έχουμε και τις αντίστοιχες εξισώσεις ισορροπίας για τον κάθε άξονα. Και γι' αυτό στην ισορροπία των χώρο, στο χώρο έχουμε αυτές τις 3 εξισώσεις. Ενώ στο επίπεδο, αν σκεφτείτε το επίπεδο,
ένα σημείο μπορεί να μετατοπιστεί οριζοντίως, καθέτως και να περιστραφεί ως προς τον Z άξονα. Αν σκεφτούμε τον κανόνα του δεξιού χεριού που κάνατε και στο Λύκειο για την ροπή, αν σκεφτείτε ότι περιστρέφεται ένα σημείο έχουμε ένα σημείο, η περιστροφή, αυτό το σημείο μπορεί να περιστροφεί ως προς μια κατεύθυνση. Αν βάλω τον κανόνα του δεξιού χεριού, δηλαδή τα δάχτυλά μου κινηθούν ως προς την κατεύθυνση αυτή, τότε ο αντίχειράς μου κάθετος θα μου δείξει και την κατεύθυνση. Οπότε κατανοούμε από τον αντίχειρα ότι να το πω, η ισορροπία των ροπών στο δυσδιάστατο επίπεδο είναι ως προς τον άξονα Z γενικά, αν πούμε ότι χ και ψ είναι στο επίπεδο. Τέλος πάντων, σας λέω τώρα κάποιες βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στη μηχανική για να αναλύσουμε μία κατασκευή. Έχουμε λοιπόν, ποια είναι τα εργαλεία μας. Τα εργαλεία μας είναι η γεωμετρία, ξαναλέω. Είναι τα εξωτερικά φορτία. Είναι οι αντιδράσεις που έρχονται στις στηρίξεις. Και οι αντιδράσεις της στηρίξης είναι πραγματικά μία άγνωστος. Γιατί αν σκεφτώ ότι έχω μία κατασκευή, στο πρόβλημά μου θα ξέρω ότι στηρίζεται κάπου, θα ξέρω ότι φορτίζεται κατά κάποιο τρόπο και θα ξέρω τις δυνάμεις με τις οποίες φορτίζεται. Οι αντιδράσεις όμως που θα πάρουν στις στηρίξεις δεν είναι γνωστές by default. Αυτές πρέπει να υπολογιστούν. Πώς μπορούν να υπολογιστούν? Μέσω της ισορροπίας. Μέσω λοιπόν της ισορροπίας των εξωτερικών και των εσωτερικών δυνάμεων που έρχεται στις αντιδράσεις στήριξης, αυτό είναι το στατικό κομμάτι, μπορώ να υπολογίσω τις αντιδράσεις, άρα να πάρω μια πρώτη πληροφορία. Όμως, αν το δω αυτό το πρόβλημα μόνο από αυτή τη σκοπιά, είναι μόνο το κομμάτι το στατικό. Αυτό είναι όλη η στατική ουσιαστικά. Αν έρθω τώρα στην αντοχή υλικών, Συγγνώμη για τη στην διακοπή. Έχει ναι. πετάξει το σύστημα ένα συνάδελφο εκτός. Να μπορεί να κάνει τα Ναι. Τώρα το είδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, αν έρθω λοιπόν τώρα στο κομμάτι της αντοχής, πέραν των δυνάμεων των εξωτερικών και των αντίστοιχων αντιδράσεων που έχω στηρίξεις, έχω και μία εσωτερική πλέον καταπώνηση στο υλικό μου. Αυτή η εσωτερική καταπώνηση είναι και το αντικείμενο, είναι η βάση για την αντοχή υλικών. Για να σκεφτούμε τώρα τη γενική περίπτωση. Βλέπετε εδώ μια τυχαία γεωμετρία, στην οποία έχουμε πάρει και την έχουμε κόψει με μια φέτα και αυτό το οποίο απομένει, έχουμε αφαιρέσει το ένα κομμάτι, είναι η διατομή και ανάλογα με τις εξωτερικές δυνάμεις που έχω, αν θα μπορούσα να κάνω έναν έλεγχο και να μετρήσω, θα έβλεπα ότι σε αυτή την επιφάνεια θα είχα μία κατανομή κάποιων δυνάμεων μέσα στο σώμα. Όπου εδώ έχουμε μία αναπαράσταση πόσα μπορούσαν να ήταν αυτές οι δυνάμεις στα διάφορα σημεία πάνω στην επιφάνεια που έχουμε κόψει και παρατηρούμε μέσα πώς είναι εσωτερικά φορτισμένο το υλικό. Όταν κάνατε οι περισσότεροι ένα μάθημα μηχανικής, κάπου ένα κομμάτι της ύλης λέγεται ισοδύναμα συστήματα δυνάμεων. Τι μας λέει αυτό το κομμάτι της ύλης? Ότι οποιοδήποτε σύστημα δυνάμεων, όσο πολύπλοκο και αν είναι, όπως είναι αυτό όταν κόβουμε μία φέτα, μπορεί να αναπαραστεί με μία ισοδύναμη δύναμη και μία ισοδύναμη ροπή. Οπότε, όταν κάποιος πάει να κάνει μία ανάλυση με την αντοχή υλικών,
Θα πει, αντί να πάρω αυτήν εδώ την κατάσταση, η οποία είναι πολύπλοκη, για να δω εσωτερικά τι συμβαίνει στο υλικό, θα χρησιμοποιήσω αυτήν την πολύ ωραία, να το πω, ιδιότητα που υπάρχει στη φύση, ότι για ένα σύστημα δυνάμεων μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα ισοδύναμο σύστημα δύναμης, πιο απλό, το οποίο να περιλαμβάνει μόνο μία δύναμη και μία ροπή, και το οποίο θα μου αποέδιδε το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε, για κάθε σύστημα δυνάμεων υπάρχει μία συνιστάμενη δύναμη και μία συνιστάμενη ροπή, η οποία αντιστοιχεί σε αυτές. Άρα, αυτή είναι και η εσωτερική καταπώνηση του συγκεκριμένου υλικού λόγω αυτών των εξωτερικών δυνάμεων. Αυτές οι εξωτερικές δυνάμεις, άμα είχαμε μία κατασκευή, μπορεί οι δύο να ήταν τα εξωτερικά φορτία και οι άλλες δύο θα ήταν οι στηρίξεις και αυτές να μου δίναν την ισορροπία. Άρα, εσωτερικά θα είχαμε τώρα μια καταπώνηση και μελετάμε ποιες είναι αυτές οι εσωτερικές δυνάμεις. Τώρα, αν χρησιμοποιούσα ένα ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων, τη συνιστάμενη δύναμη και τη συνιστάμενη ροπή θα μπορούσα να την χωρίσω στις αντίστοιχες συνιστώσεις του καρτεσιανού συστήματος. Άρα εδώ βλέπετε στο σχήμα D, όπου αυτή η δύναμη έχουμε ένα, να το πω, στέλεχός της που εδώ ονομάζεται V, ένα στέλεχός της που ονομάζεται N και προφανώς εδώ πέρα δεν έχουμε κάποιο άλλο στέλεχος και έχουμε αντίστοιχα και την ροπή, η οποία αντίστοιχα θα παραλάβει μία ροπή σε αυτόν τον άξονα, μία ροπή σε αυτόν τον άξονα. Στη γενική περίπτωση θα έχουμε και στις τρεις δυνάμεις και τρεις ροπές. Οπότε, σκεφτείτε ότι αυτή είναι η γενική κατάσταση για οποιοδήποτε σώμα δέχεται κάποιες δυνάμεις και ποιες είναι οι εσωτερικές δυνάμεις και ροπές που θα δεχτεί το υλικό. Αυτές οι ροπές και οι δυνάμεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τώρα. Οι τρεις δυνάμεις και οι τρεις ροπές να αντιστοιχηθούν σε κάποιες κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι τέσσερις, ενώ οι δυνάμεις και οι ροπές είναι έξι, τρεις και τρεις, οι κατηγορίες είναι τέσσερις. Ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες? Η μία είναι η λεγόμενη ορθή αξονική δύναμη που μας δίνει την αξονική καταπώνηση και συνήθως χρησιμοποιείται με τον όρο N η αξονική δύναμη. Είναι αυτή δηλαδή που η δύναμη προσπαθεί να τεντώσει ή να συμπιέσει το σώμα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και αυτή η αξονική είναι πάντα κάθετη στην διατομή, στην επιφάνεια της διατομής. Από την άλλη, οι άλλες δύο δυνάμεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν, αν σκεφτείτε, θα ήταν παράλληλες στην επιφάνεια της διατομής και κάθετες μεταξύ τους. Εδώ βλέπουμε τη μία δύναμη. Β, θα είχαμε στην γενική περίπτωση άλλη μία δύναμη παράλληλη στην διατομή. Αυτή λοιπόν η δύναμη V που είναι παράλληλη στην διατομή μου δημιουργεί αυτό το οποίο λέμε διάτμηση γιατί έχει την τάση να μου κόψει παράλληλα σε φέτα το σαν μαχαίρι να μου κόψει παράλληλα την διατομή. Αυτού του είδους η δύναμη μου δημιουργεί την αντίστοιχη διατμητική καταπώνηση. Και έχουμε τις ροπές, οι οποίες είναι τρεις, αλλά μου δημιουργούν δύο είδη καταπονήσεων. Υπάρχει η μία ροπή που η συνισταμένη της, συγγνώμη, η συνιστόσα αυτής της ροπής είναι η ταφ, η οποία είναι παράλληλη στην αξονική δύναμη, άρα είναι κάθετη στη διατομή. Και για σκεφτείτε, αυτή η ροπή προσπαθεί να στρέψει αν κρατούσα σταθερό αυτό εδώ το σώμα
και έβαζα αυτήν εδώ την περιστροφή, θα είχε την τάση να στρέψει, να περιστρέψει το σώμα. Γι' αυτό και λέγεται στρεπτική ροπή. Κι άλλο λάθος. Ενώ η ΕΜ, αν σκεφτείτε και προσπαθώ να κρατήσω αυτό το σώμα σταθερό, θα έχει την τάση να περιστραφεί αυτή η διατομή ως προς την κατεύθυνση που λέει. Άρα είναι το αποτέλεσμα της κάμψης. Σκεφτείτε πώς είναι η κάμψη. Αυτό προσπαθεί να μου κάνει και η συγκεκριμένη ροπή. Άρα, και τι θέλω να πω, ότι στη γενική περίπτωση θα είχα άλλη μία ροπή, η οποία θα ήταν και αυτή παράλληλη στην επιφάνεια της διατομής. Και εφόσον είναι παράλληλη στην επιφάνεια της διατομής, θα μου είχε το ίδιο αποτέλεσμα όπως αυτή η ροπή, η M, που δημιουργεί κάμψη, bending moment, καμπτική ροπή. Άρα, με την ανάλυση που είδαμε σε αυτές τις διαφάνειες, τι συνειδητοποιήσαμε, ότι έχω σε ένα οποιοδήποτε σώμα μπορούν να ασκηθούν εξωτερικά φορτία, τα οποία προέρχονται από την εξωτερική φόρτιση και από τις αντιδράσεις στήριξης, και μέσα η κατασκευή, επειδή προσπαθεί να τα παραλάβει όλα αυτά και να μείνει ακίνητη, το υλικό δέχεται κάποιες δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να απλοποιηθούν αν πάρουμε μια τυχαία φέτα στο υλικό με μια δύναμη και μια ροπή, την οποία αν την αναλύσουμε σε τρεις συνιστώσεις και τη δύναμη και την ροπή, τότε θα πάρουμε τρεις δυνάμεις και τις τρεις ροπές. Οι δύο δυνάμεις μου δημιουργούν διάτμιση και η μία μου δημιουργεί αξονική φόρτιση. Ενώ οι δύο ροπές μου δημιουργούν καμπτική ροπή, άρα κάμψη, και η μία ροπή που είναι κάθετη στην επιφάνεια της διατομής μου δημιουργεί ροπή και μου δημιουργεί στρέψη. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι οι καταπονήσεις οποιοδήποτε μέλους μιας κατασκευής είναι 4, και προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει η κάθε μία φόρτιση μεμονωμένα, και υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που είναι η γενική περίπτωση που μπορούν να συνυπάρχουν όλες αυτές μαζί. Η αντοχή λοιπόν υλικών, αν κάποιος πάρει ένα βιβλίο αντοχής υλικών, τι θα δει? Θα δει ποιος είναι ο τύπος της εξίσωσης, αποδεικνύει το βιβλίο, ποιος είναι ο τύπος της εξίσωσης της τάσης στην ορθή, στην αξονική καταπώνηση, και ποιος είναι ο αντίστοιχος τύπος της παραμόρφωσης. Ποιος είναι αντίστοιχα ο τύπος της τάσης και της παραμόρφωσης στη διάτμιση, άλλο κεφάλαιο. Άλλο κεφάλαιο είναι η κάμψη, που θα μας πει ποιος είναι ο τύπος της τάσης και της παραμόρφωσης όταν έχουμε καμπτική φόρτιση. Και άλλο κεφάλαιο θα είναι ποιος είναι ο τύπος της τάσης και της παραμόρφωσης όταν έχουμε στρέψει. Και μετά επόμενα κεφάλαια θα είναι ο συνδυασμός πιθανόν των δυνάμεων. Αυτό είναι το 60 με 70% της ύλης ενός βιβλίου αντοχής υλικών. Αυτό το οποίο σας εξήγησα προηγουμένως μας λέει αυτή η διαφάνεια, ότι οι εσωτερικές δυνάμεις είναι 3, στο επίπεδο 6 γενικευμένες δυνάμεις στο χώρο, και τα φορτία, οι φορτίσεις που μπορούν να υπάρχουν είναι 4. Η αξονική, η διατμητική, η κάμψη, ο εφελκυσμός και η θλίψη, όπως θα δούμε, η αξονική φόρτιση, η διάτμιση, η κάμψη και η στρέψη, η οποία οφείλεται στα αντίστοιχα φορτία που εξηγήσαμε προηγουμένως. Στο επίπεδο, τι συμβαίνει αν πάρω την αντίστοιχη φέτα και δω το σώμα μόνο στο επίπεδο, τότε εσωτερικά
Μπορεί να, πάλι θα είχαμε μία γενική δύναμη και μία ροπή, όμως στο επίπεδο είπαμε ότι υπάρχει μόνο ένα στέλεχος της ροπής, στον άξονα Z. Ενώ στο επίπεδο υπάρχουν δύο στελέχη της δύναμης, στον Χ και στον Ψ. Αντίστοιχα, η δύναμη που είναι κάθετη στην διατομή, η N, μου δημιουργεί αξονική φόρτιση, ενώ η δύναμη η οποία είναι παράλληλη στον άξονα, στο επίπεδο τέλος πάντων που αντιστοιχεί στη διατομή, μου δημιουργεί διάτμιση, ενώ η μοναδική ροπή που υπάρχει, η οποία προφανώς είναι παράλληλη στο επίπεδο της διατομής, θυμηθείτε ότι μόνο η στρέψη έχει κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της διατομής, αυτή μου δημιουργεί κάμψη. Άρα στο επίπεδο εγώ δεν μπορώ να έχω στρέψη, έχω μόνο αξονική φόρτιση, διάτμιση και κάμψη. Για να δούμε τώρα, θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ή θέλετε να συνεχίσουμε. Να κάνω μια ερώτηση άσχετα με το διάλειμμα. Ναι. Τώρα, τους υπόλοιπους, έχουμε να προτείνουμε κάτι σε βιβλιογραφία ή σε e-book. Βασικά και για μένα, γιατί έχω τα βιβλία αντοχής του Κερμανίδη, αλλά μήπως δούμε και κάτι άλλο. Ωραία. Θα σας προτείνω κάποια στιγμή κάποια βιβλιογραφία. Έχω σε ηλεκτρονική μορφή και κάποια πολύ ωραία βιβλία, τα οποία off the record θα μπορούσα να σας τα δώσω, ας το πούμε, κάποια στιγμή. Εντάξει. Οπότε θα σας προτείνω κάποια βιβλιογραφία, αν θέλετε να δείτε κάποιες, τέλος πάντων, τα αντίστοιχα που υπάρχουν και αντιστοιχούν στην αντοχή των υλικών. Επειδή τώρα θυμήθηκα ότι 7.30 ώρα έχω μία συνάντηση σήμερα, δεν θα κάνουμε διάλειμμα, θα συνεχίσω να πω 5 πράγματα ακόμα. Δεν θέλω να σας κουράσω, είναι πρώτο μάθημα. Μπορεί να σας φαίνονται λίγο, για άλλους θα είναι εύκολα, για άλλους μπορεί να φαίνονται δύσκολα, όμως πιστεύω σιγά σιγά θα μπείτε στο πνεύμα. Οπότε, επειδή θυμήθηκα για αυτή τη συνάντηση, θα συνεχίσουμε και θα το ολοκληρώσουμε μέχρι τις 7.30 ώρα. Οπότε, Ηλία, αυτό όσον αφορά με τα βιβλία. Την επόμενη φορά θα σας έχω προετοιμάσει ένα-δύο βιβλία στην αντοχή υλικών, έτσι να δείτε κάποια πράγματα για όποιον ενδιαφέρεται. Και μπορεί να σας προτείνω και κάποια αντίστοιχη βιβλιογραφία. Μπαίνουμε τώρα στο κομμάτι το τι είναι τάση. Όπως είδαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την τομή σε αυτό το σώμα, είδαμε ότι υπάρχει μία κατανομή αυτής της εσωτερικής δύναμης και αυτή η κατανομή οπτικά εδώ εκφράζεται με αυτά τα βελάκια. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο κατανέμεται αυτή η δύναμη μπορεί να περιγραφτεί με τον όρο που ονομάζεται τάση. Άρα, τάση, κάποια βιβλία το λένε ότι είναι η ένταση της δύναμης μέσα στο σώμα, σε μία επιφάνεια διατομής. Η ένταση λοιπόν της δύναμης εξαρτάται από την επιφάνεια στην οποία αντιστοιχεί αυτή η δύναμη. Δηλαδή, προφανώς, για σκεφτείτε, αν βάλω την ίδια δύναμη γενικά εξωτερικά σε ένα σώμα
το οποίο έχει μικρή επιφάνεια και ασκηθεί η ίδια δύναμη σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια, προφανώς η ίδια δύναμη θα κατανεμηθεί σε μεγαλύτερη επιφάνεια, άρα τα βελάκια θα είναι μικρότερα. Και η ένταση λοιπόν αυτής της δύναμης εντός της επιφάνειας θα είναι μικρότερη. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις η τάση είναι μικρότερη όσο μεγαλώνουμε την επιφάνεια της δύναμης, όπως θα δούμε. Άρα μας δείχνει αυτό το οποίο λέμε τάση, το τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το φορτίο εντός του υλικού. Και επειδή είναι εξάρτηση της επιφάνειας, και θα το δούμε, οι μονάδες αυτής της τάσης, οι μονάδες μέτρησης, είναι νιούτον ανά εμβαδόν, ανά τετραγωνικό μέτρο, δύναμη προς εμβαδό. Η τάση είναι ένα μηχανικό, εδώ μιλάμε για το, λέγεται και engineering stress αυτό. Βέβαια το engineering stress έχει και μία άλλη έννοια την οποία θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια. Stress είναι η τάση στα αγγλικά. Μας δείχνει πώς κατανέμεται λοιπόν εσωτερικά η δύναμη σε μία επιφάνεια διατομής. Τώρα, προφανώς για να γίνουν κάποιες αναλύσεις στην αντοχή υλικών, υπάρχουν κάποιες παραδοχές. Πρώτον, ότι το υλικό είναι ένα συνεχές μέσο. Οπότε, είναι συνεχές και δεν έχει και καμία ατέλεια, ούτε ρογμή, γιατί όταν υπάρχει ρογμή, υπάρχει ειδικός κλάδος της μηχανικής που ονομάζεται θραύστομηχανική και μπορεί να το αναλύσει. Ή δεν περιέχονται άλλες ατέλειες, δηλαδή υπάρχουν κάποια κενά. Διαφορετικά θα πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη μας στη γεωμετρία. Αν δεν το λάβουμε υπόψη μας, τότε θεωρούμε ότι είναι ένα συμπαγές, συνεχές υλικό για να το μελετήσουμε με την αντοχή υλικών. Οπότε, υπάρχει η τάση η οποία συμβολίζεται με, θα το δούμε, πολλές τάσεις με το ελληνικό γράμμα σίγμα και υπάρχουν και άλλες τάσεις με το ελληνικό γράμμα ταφ. Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται το σίγμα και το ταφ. Το σίγμα αντιστοιχεί στην ορθή τάση. Τι είναι η ορθή τάση? Είναι η τάση η οποία προέρχεται από ποια δύναμη? Από την δύναμη N που είδαμε προηγουμένως. Δηλαδή, όταν κάναμε την ανάλυση, είδαμε ότι εδώ υπάρχει μια δύναμη N. Το αποτέλεσμα της τάσης εξαιτίας αυτής της δύναμης ονομάζεται ορθή τάση και αυτό συμβολίζεται με σίγμα. Και όπως καταλαβαίνουμε, η ορθή τάση έχει ως στόχο και η αντίστοιχη δύναμη να μετατοπίσει τη διατομή, άρα να τεντώσει το σώμα ως προς την κατεύθυνση που υπάρχει, που δείχνει η αντίστοιχη εσωτερική δύναμη. Άρα, εδώ επειδή χρησιμοποιείται το χ ψι z, η κατεύθυνση η οποία είναι κάθετη στην διατομή, στο συγκεκριμένο σίγμα, είναι το z και γι' αυτό χρησιμοποιείται το FZ. Τώρα, όταν μιλάμε για την τάση, εννοούμε την τάση σε ένα σημείο της επιφάνειας. Άρα, κανονικά, η τάση ορίζεται στο όριο του λόγου της δύναμης προς επιφάνεια, όταν αυτή η επιφάνεια τίνει να γίνει 0. Αντίστοιχα, η διατμητική τάση, όπως σας είπα προηγουμένως, αντιστοιχεί σε δύο κατευθύνσεις που είναι παράλληλες στην επιφάνεια που μελετάμε, της διατομής που μελετάμε. Συνεπώς, η αντίστοιχη τιμή
και ο τύπος της τάσης θα προέλθει από τη δύναμη προς επιφάνεια, αλλά για τις δυνάμεις οι οποίες είναι παράλληλες στη διατομή. Και επειδή είναι δύο, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, έχουμε δύο ειδών τάσης στο χώρο και χρησιμοποιούνται αυτός ο όρος, ZΧ και ZΨ, για να ονοματίσουμε τη διατμηρική τάση. Άρα, η ορθή τάση μας δείχνει την ένταση της δύναμης, η οποία εφαρμόζεται σε μία επιφάνεια, γι' αυτό είναι και ο λόγος της δύναμης προς επιφάνεια, και ανάλογα με την δύναμη και την κατεύθυνση της δύναμης, μπορεί να έχουμε είτε ορθή τάση, είτε διατμητική τάση. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι τάσεις έχουν δύο. Έχει δύο μορφές η τάση. Μόνο ορθή και μόνο διατμητική. Ενώ οι φορτίσεις είναι τέσσερις, όπως είπαμε, είναι η αξονική φόρτιση που δημιουργεί και την ορθή τάση, που είναι εφελκυστική ή θλιπτική. Είναι η διάτμιση που οφείλεται στη δύναμη. Αλλά όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το αποτέλεσμα και των ροπών είναι αντίστοιχες δυνάμεις εφελκυστικές ή θλιπτικές, είτε διατμητικές. Άρα και οι ροπές μου δημιουργούν αντίστοιχες ορθές και διατμητικές τάσεις. Το ποιες ροπές μου δημιουργούν τι τάσεις θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά κρατάμε ότι η τάση έχει δύο μορφές. Αυτή μπορεί να εκφραστεί ως ορθή τάση είτε διατμητική τάση. Και γενικά η τάση είναι ένας λόγος δύναμη προς επιφάνεια και προφανώς όσο αυξάνουμε την επιφάνεια πέφτει η τάση, όσο μικραίνουμε την επιφάνεια αυξάνεται η τάση για δεδομένη δύναμη. Είναι λογικό να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, γιατί θέλουμε να βγάλουμε συμπέρασμα για μια κατασκευή ή για ένα υλικό του οποίου πιθανότητα μην γνωρίζουμε τις διαστάσεις. Άρα θέλουμε μέτρα τα οποία να είναι ανεξάρτητα από τις διαστάσεις. Και αυτός είναι ο λόγος που έχει αναπτυχθεί ο όρος τάση. Θα το δούμε όμως και θα το καταλάβουμε καλύτερα αυτό στη συνέχεια. Οπότε, η τάση έχει δύο μορφές, σίγμα και ταφ, ορθή και διατμητική. Για κάθε επίπεδο υπάρχει μία ορθή και δύο διατμητικές. Οπότε, αν πάρω ένα μικρό κομματάκι από το σώμα μας και πω ποια είναι η γενική κατάσταση των τάσεων, τότε θα είναι αυτή που παρουσιάζεται σε αυτό εδώ το σχήμα. Δηλαδή, όταν βάλω οποιοδήποτε φορτίο σε μια κατασκευή και πάρω ένα μικρό στοιχειώδες κομματάκι της, τότε το πώς αυτό το υλικό φορτίζεται και ποια είναι η ένταση και αν αυτή η ένταση που δέχεται είναι ικανή να στοχίσει αυτό το στοιχείο ή όχι, θα το συμπεράνουμε από τις τιμές αυτών εδώ των παραμέτρων, της ορθής και της διατμητικής τάσης. Όπως η γενική κατάσταση αποδείξαμε ότι μπορούν να υπάρξουν μόνο αυτές οι τάσεις. Άρα αν κάποιος μπορεί να τις υπολογίσει αυτές τις τάσεις, θα μπορούσε να βγάλει τελικά και ένα συμπέρασμα για το αν αντέχει ή δεν αντέχει το υλικό. Στο SI, το μέτρο το οποίο χρησιμοποιούμε, η μονάδα μέτρησης, είναι το Pascal, το οποίο αντιστοιχεί σε Newton ανά τετραγωνικό μέτρο. Προφανώς την ίδια μονάδα τη χρησιμοποιούμε για την πίεση. Η τάση όμως είναι μια εσωτερική δύναμη σε ένα υλικό και η πίεση είναι μια εξωτερική δύναμη που μπορεί να ασκηθεί ή μια εξωτερική τάση που μπορεί να ασκηθεί σε ένα υλικό. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικές έννοιες, αλλά χρησιμοποιούν την ίδια μονάδα μέτρησης.
Τώρα, επειδή το Pascal, ειδικά για μεταλλικά υλικά, είναι μια πάρα πολύ μικρή τάση για την οποία μπορεί να αντέξει το υλικό και για τα διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιούνται όταν κάνουμε μια ανάλυση, συνήθως θα παίξει το Mega Pascal δηλαδή. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα, η τάση στην οποία αντέχει ένας δομικός χάλιβας μπορεί να είναι στα 400, 500, 600 Mega Pascal ανάλογα το χάλιβα. Ένα πλαστικό ή ένα epoxy, μια πολυμερική ρητίνη, θα δούμε ότι θα μπορεί να παίξει σε τάξεις μεγέθους και σε κιλο πασκάλ. Τώρα υπάρχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μετριώνται σε γίγα πασκάλ, όπως είναι το μέτρο ελαστικότητας, ειδικά για μεταλλικά υλικά, το οποίο θα το δούμε και αυτό σε επόμενη διάλεξη. Τώρα, όσον αφορά τις τάσεις, έχουμε πάρει μία εικόνα για το ποιες είναι οι πιθανές, να το πω, φορτίσεις, ποιες είναι οι πιθανές τάσεις, ποια είναι τα είδη των τάσεων και όπως θα ξεκινούσε ένα κομμάτι αντοχής υλικών, θα έπαιρνε το κάθε είδος φόρτισης, παραδείγματος χάρη η πιο απλή φόρτιση είναι η αξονική φόρτιση, αυτή που προέρχεται λοιπόν από την συνιστόσα της γενικής δύναμης πάνω στην επιφάνεια που αντιστοιχεί στη Z κατεύθυνση και είναι κάθετη στην επιφάνεια της διατομής. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ορθή τάση και έχουμε αξονική φόρτιση και όταν η δύναμη έχει την τάση να τεντώσει το σώμα μου, έχουμε τον λεγόμενο εφελκισμό. Ο εφελκισμός λοιπόν είναι αξονική φόρτιση που έχει την τάση να τεντώσει το σώμα και αν οι δυνάμεις υπέ που μου τεντώνουν το σώμα είχαν αντίθετη κατεύθυνση, θα είχαν την τάση να θλίψουν, να συμπιέσουν το σώμα. Η συμπίεση λέγεται θλίψη στην ορολογία της αντοχής υλικών. Άρα, στην αξονική φόρτιση έχουμε δύο καταστάσεις, τον εφελκισμό και τη θλίψη. Προφανώς, αν η δύναμη P είχε την ίδια κατεύθυνση με την P που είναι από την πάνω πλευρά, τότε το σώμα θα κινούταν. Ενώ τώρα που είναι ίσες και αντίθετες, παραμένει στην ίδια θέση και έχει την τάση να παραμορφωθεί. Και για τον υπολογισμό αυτής της τάσης, αν παίρναμε το συγκεκριμένο όριο, κανονικά θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε σε μια στοιχειώδη επιφάνεια, με βάση μια στοιχειώδη επιφάνεια, για όλη την επιφάνεια και να λύσουμε αυτό το ολοκλήρωμα, αλλά επειδή τυχαίνει να είναι σταθερή η δύναμη στον εφελγισμό, δηλαδή η κατανομή της δύναμης είναι σταθερή, γι' αυτό έχουμε και την πιο απλή περίπτωση της δύναμης και της τάσης και της επιφάνειας, με αποτέλεσμα η ορθή τάση στον εφελγισμό να εκφράζεται από τον απλό λόγο της εξωτερικής δύναμης που εφαρμόζεται και εφελκεί το δοκίμιό μας εδώ, διά το εμβαδόν της επιφάνειας της διατομής, που εδώ είναι σταθερή η διατομή παντού. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τον όρο μέση είναι ότι κανονικά είναι μια μέση τάση αυτή, αλλά επειδή εδώ τυχαίνει η τάση να είναι όμοια παντού, αντιστοιχεί και στην τάση σε κάθε σημείο. Δεν είναι ένας μέσος όρος δηλαδή μόνο. Είναι και μέσος όρος και η τάση που αντιστοιχεί σε κάθε σημείο της διατομής. Άρα εδώ στον εφελγισμό τα βελάκια έχουν την ίδια κατεύθυνση και το ίδιο μέγεθος, το ίδιο μέτρο. Άρα
Ο πρώτος τύπος μαθηματικός ο οποίος μπορούμε να δούμε για την τάση είναι ότι σίγμα ίσον δύναμη προς επιφάνεια. Πρώτο στοιχείο, δηλαδή κάποιος αν πει ότι ξέρω αντοχή υλικών, θα πρέπει να ξέρει ότι η ορθή τάση όταν έχω σχέδιο εφελγισμό δίνεται από τη δύναμη προς επιφάνεια. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της διάτμησης. Για να σκεφτούμε τι σημαίνει η διάτμηση. Έχουμε εδώ το σχήμα, έχουμε μία δύναμη, αυτό είναι το δοκίμιο ενιαίο, και εδώ έχουμε δώσει δύο άλλα δοκίμια και λέμε ότι λόγω και της στήριξης, άμα εγώ πιέσω, θα προσπαθούσε αυτό το κομμάτι να τμηθεί, να κοπεί, σαν να είχα δύο μαχαίρια δηλαδή και να το έκοβα αυτό το κομμάτι. Προφανώς, επειδή έχει δύο στηρίξεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση η δύναμη μοιράζεται στα σημεία Β και Δ, γι' αυτό και είναι ευδεύτερα η Β η οποία ασκείται. Αλλά γενικά, εφόσον η δύναμη που ασκείται παράλληλα, όπως είναι εμφανές, στην διατομή, έχει λοιπόν αυτή την συμπεριφορά, είναι παράλληλη στη διατομή, αυτό μας δημιουργεί προφανώς διάτμηση και η μέση διατμητική τάση έχει ακριβώς τον ίδιο τύπο όπως η ορθή τάση. Δηλαδή είναι δύναμη προς επιφάνεια, μόνο που τώρα έχουμε το στέλεχος της δύναμης που είναι παράλληλο στην επιφάνεια της διατομής. Ενώ πριν είχαμε τον εφελκισμό, ο οποίος προσπαθούσε να μας τεντώσει, εφαρμοζόταν δηλαδή η F εδώ και εδώ, να τεντώσει αυτό το δοκίμιο εδώ, τι είναι να το κόψει το δοκίμιο, κάθετα στη διατομή. Οπότε, αυτός είναι και ο τύπος της διατμητικής τάσης. Αποδεικνύεται, τώρα δεν θα σταθώ στην απόδειξη, ότι όταν έχω διάτμηση και όταν έχω καθαρή διάτμηση, τότε η διάτμηση σε ένα στοιχειώδες κομμάτι, σε όλες τις πλευρές είναι η ίδια η τιμή. Δηλαδή, το ταφ z ψι, το ταφ ψι z και αντίστοιχα το ταφ τόνος z ψι και ταφ τόνος ψι z, που είναι οι τάσεις που εμφανίζονται σε μια καθαρή διάτμηση, είναι όλες οι ίδιες ίσες μεταξύ τους. Και αυτό αποδεικνύεται εύκολα με ισορροπία ροπών και δυνάμεων. Σαν μια επιπρόσθετη πληροφορία αυτό. Άρα, τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Έχουμε δει ότι σε ένα σώμα στο οποίο εξωτερικά ασκούνται δυνάμεις, το οποίο στηρίζεται, θα έχουμε κάποιες επιπρόσθετες εξωτερικές δυνάμεις, οι οποίες οφείλονται στις στηρίξεις, που θα ισοδυναμούν με τα εξωτερικά φορτία. Όλες αυτές οι δυνάμεις θα μου δημιουργήσουν μια εσωτερική καταπώνηση στο υλικό. Αυτή η εσωτερική καταπώνηση μπορεί να αναλυθεί σε φέτες, όπου κάθε φέτα είναι η διατομή του υλικού. Σε κάθε επιφάνεια της διατομής, οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να αντιστοιχηθεί με μία δύναμη και μία ροπή. Η δύναμη και η ροπή έχει συνιστώσεις. Οι συνιστώσεις μου δημιουργούν κάποιες εφελγισμό, κάποιες διάτμηση. Και τώρα είδαμε ότι αυτές οι συνιστώσεις μου δημιουργούν τις αντίστοιχες τάσεις και ποιος είναι ο τύπος που μας δίνει μαθηματικά την τιμή της τάσης για μια δεδομένη φόρτιση, για μια δεδομένη δύναμη. Όταν πάμε να σχεδιάσουμε μια κατασκευή, χρειαζόμαστε την τάση. Γιατί το υλικό αντέχει γενικά σε μια συγκεκριμένη τιμή τάσης. Δηλαδή λέμε ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, ένας συγκεκριμένος χάλιβας να αντέχει στα 600 MPa.
Όταν θα πάμε να σχεδιάσουμε μια κατασκευή ή το αλουμίνιο στα 200 MPa, όταν θα πάμε να σχεδιάσουμε αυτή την κατασκευή, ξέρουμε το όριο της τάσης που δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Όμως όταν θα πάμε να το σχεδιάσουμε, προφανώς δεν θα τη σχεδιάσουμε βάση αυτό το όριο. Γιατί αυτό το όριο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, προκύπτει από εργαστηριακές δοκιμές. Όταν γίνονται εργαστηριακές δοκιμές, γίνεται μία μέτρηση και από τη μέτρηση προκύπτει σε ποια τάση σπάει ένα υλικό. Δεν σημαίνει ότι σε μία πραγματική κατασκευή θα είναι ακριβώς οι ίδιες συνθήκες οι οποίες έχουν περάσει είτε από το χαρτί, είτε το υλικό είχε την ίδια ιστορία όπως αυτό του εργαστηρίου. Επειδή παίζουν πολλά, πρώτον παίζουν προσεγγίσεις όταν κάνουμε μια μελέτη, άρα μπορούν να μας φύγουν κάποια πράγματα. Όταν φτιάχνουμε ένα μαθηματικό μοντέλο για να αναλύσουμε μια κατασκευή, έχουμε κάνει κάποιες υποθέσεις, έχουμε κάνει κάποιες προσεγγίσεις για τα εξωτερικά φορτία και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην τα έχουμε λάβει όλα ή ότι δεν σημαίνει ότι το λειτουργικό φορτίο θα είναι πάντα αυτό, μπορεί να έχουμε κάποια υπερφόρτιση για κάποιο λόγο. Ή το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσω μπορεί να έχει υποστεί κάποια κόπωση, παραδείγματος χάρη, που δεν την έχουμε λάβει υπόψη, ή να έχει μια ατέλεια που στην πράξη δημιουργήθηκε. Άρα είναι αδύνατο να σχεδιάσουμε μια κατασκευή και να δουλέψουμε στο να δώσουμε διαστάσεις τέτοιες όπου στο τέλος θα αντέχει ακριβώς την τάση στην οποία στοχεί. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ένας ωραίος συντελεστής, ο οποίος λέγεται συντελεστής ασφάλειας και ο οποίος θα μας επιτρέψει να έχουμε το κεφάλι μας πιο ήσυχο για τις πιθανές ασάφειες που υπάρχουν στο πρόβλημά μας. Αυτός ο συντελεστής ασφάλειας είναι γενικά η τάση, ορίζεται ως η τάση που προκύπτει λόγω της αστοχίας, γιατί αυτή η τάση μπορεί να είναι τάση λόγω θράψης, να είναι τάση λόγω λυγισμού, να είναι τάση λόγω κόπωσης, που είναι ένα άλλο φαινόμενο. Άρα γενικά όταν θέτουμε ένα συντελεστή ασφάλειας, ένα safety factor ή factor of safety, γι' αυτό υπάρχει εδώ το FS, είναι η τάση αστοχίας διά την τάση που θα επιτρέψουμε εμείς, μάλλον που δεν θα επιτρέψουμε να ξεπεράσει και την οποία την ονομάζουμε επιτρεπόμενη τάση, που είναι η τάση η οποία μέχρι αυτή την τιμή επιτρέπουμε να φτάσουμε. Γιατί αν κατά το σχεδιασμό ή κατά την ανάλυση της κατασκευής μας δούμε ότι αυτή η τάση ξεπεραστεί, τότε θεωρούμε ότι δεν είναι εντός προδιαγραφών η κατασκευή. Άρα ορίζουμε αυτό το safety factor. Αυτό μας έρχεται από τις ιδιότητες του υλικού, το σίγμα fail, ενώ το, όπως καταλαβαίνετε, η επιτρεπόμενη, αν εγώ θεωρήσω συντελεστή ασφάλειας 2, όταν κάνω μία ανάλυση, αν δούμε κάποιες δημοσιεύσεις σαν αυτές τις μελέτες που σας συζήτησα που μπορεί να μελετήσουμε, θα λέει ότι γενικότερα για το μικροδορυφόρο ισχύει ένα συντελεστής ασφάλειας 1,5. Άρα τι σημαίνει το 1,5, είναι δεδομένο το 1,5, άρα μπορώ εγώ να υπολογίσω ποια είναι η τάση που επιτρέπεται αν έχω δεδομένο το υλικό μου. Για δεδομένο υλικό ξέρω το σίγμα fail, οπότε η επιτρεπόμενη τάση θα είναι το σίγμα fail διά προφανώς το συντελεστή ασφάλειας. Άρα, αν είχα χάλιβα με 600 MPa και είχα συντελεστή ασφάλειας 1,5, το 600 MPa είναι το όριο αντοχής. Το όριο διαρροής μπορεί να είναι 200, να είναι 300, ανάλογα.
Γιατί και η διαρροή είναι μια άλλη μορφή αστοχίας που μπορεί να προκύψει σε μεταλλικά υλικά. Άρα αν έχω το όριο, παραδείγματος χάρη, 150 και έχω 1,5, προφανώς η επιτρεπόμενη τάση θα είναι 100 MPa. Αλλά από 150 που είναι η εργαστηριακή δοκιμή, εμείς σχεδιάζουμε με 100. Αυτό μας λέει ο συντελεστής ασφαλείας. Και προφανώς το χρησιμοποιούμε στις κατασκευές. Οπότε, αφού είπαμε για το συντελεστή ασφαλείας, έχω βγάλει όποια παραδειγματάκια μπορεί να υπήρχαν μέχρι στιγμής. Ήδη μπορεί να σας φάνηκαν τώρα με την πρώτη βαριά. Εύκολα είναι, αλλά δεν είναι καλό να παίρνουμε πάρα πολλές έννοιες με μία διάλεξη. Και εφόσον υπάρχει για μένα και ο χρονικός περιορισμός που είναι η 7,5 ώρα, θα σταματήσω εδώ, θα σταματήσω και την εγγραφή, stop. Για κάποιο λόγο δεν σταματάει. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι. Τώρα σας πλάκωσα με κάποιες έννοιες. Πώς σας φάνηκαν?